Καταρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ το Energy Press για τη διοργάνωση του Renewable and Storage Forum. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή τη χρονιά υπάρχει ένα dedicated panel για το υδρογόνο. Μιας και ως θέμα το υδρογόνο ίσως αποτελεί ό,τι πιο hot, όπως είπατε και εσείς, ενεργειακά αυτή την περίοδο, ανά το παγκόσμιο. Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίοδο που πολλά πράγματα αναθεωρούνται σε τακτική βάση και βλέπουμε την παγκόσμια ενεργειακή κοινότητα να έχει ενσκύψει σε πολλά θέματα παράλληλα για να προσδιορίσει και τα επόμενα βήματα μέχρι το 2030, αλλά και για να βάλει και κάποιες βάσεις, ουσιαστικές βάσεις σε μια παγκόσμια ενεργειακή πολιτική για να φέρουμε εις πέρας και τους στόχους που έχουμε βάλει για το 2050. Σήμερα θα ήθελα να σας αναπτύξω τις ενέργειές μας και τις τελευταίες εγχώριες εξελίξεις στον χώρο του υδρογόνου και να αναφερθώ συνοπτικά στο τι έχουμε πετύχει τους τελευταίους 9 μήνες σε εθνικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, για την Εθνική Στρατηγική Υδρογόνου που οδεύει προς ολοκλήρωση, αλλά και τις εξελίξεις γύρω από την ελληνική συμμετοχή στο θεσμό των σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, που στους περισσότερους πλέον είναι γνωστός ο όρος με το ακρονίμιο IPCI. Όλοι πλέον, όπως είπατε και εσείς, φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι το υδρογόνο πλέον ως ενεργειακό θέμα και κυρίως, εντάξει, και λιγότερο ως commodity αυτή τη φάση, ανεβαίνει ολοταχώς. Δεν είναι πλέον κάτι που έρχεται από το μακρινό μέλλον. Έχει χαρακτηριστεί το κλειδί, το πολυεργαλείο, ο ελβετικός σουγιάς, ακόμα και το ιερό δισκοπότηρο της απανθρωποποίησης και της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης. Γιατί τόσο ξαφνικό παγκόσμιο ενδιαφέρον για το υδρογόνο? Ο λόγος είναι απλός. Το υδρογόνο διαθέτει τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά για να βοηθήσει την παγκόσμια κοινότητα να ξεπεράσει τις τρέχουσες ενεργειακές προκλήσεις και παράλληλα να ενισχύσει τις ενέργειές της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, δεν αποτελεί πλέον χώρο δράσης, αποκλειστικό χώρο δράσης της Ιαπωνίας ή το νέο αγαπημένο θέμα των πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο. Αποτελεί τώρα θέμα προτεραιότητας και της κυβέρνησης Biden, της Κίνας, της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων, του Καναδά, της Αυστραλίας και πολλών άλλων κρατών με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία όλα τρέχουν αυτή τη στιγμή να φτιάξουν ένα ισχυρό πλαίσιο πολιτικής για το υδρογόνο. Αναφέρω ενδεικτικά, ως παράδειγμα, την πρώτη σύνοδο κορυφής για το υδρογόνο του Αμερικανικού Υπουργείου, του DOE, που έγινε το Σεπτέμβριο, που παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα και το feedback για το πώς θα επιτευχθεί ο στόχος του Triple One, δηλαδή να καταστήσει το ανανεώσιμο υδρογόνο 80% πιο φθηνό από τη σημερινή τιμή, δηλαδή στην τιμή του ενός δολαρίου ανά ένα κιλό σε μία δεκαετία. Και για να χτίσουμε λοιπόν μια παγκόσμια οικονομία υδρογόνου, χρειαζόμαστε μια ολιστική προσέγγιση που αγγίζει όλα τα τμήματα του value chain, της αλυσίδας αξίας, η οποία θα περιλαμβάνει την παράλληλη ανάπτυξη της ζήτησης με αυτήν την ανάπτυξη των υποδομών του upstream, του midstream και του downstream. Αυτό αναμένει και η επενδυτική κοινότητα για να τη δούμε έτσι να ζεσταίνεται. Δηλαδή την πλήρη ανάπτυξη ολόκληρης της αλυσίδας αξίας και όχι απλά κάποια μεγάλη κλίμακα με πιλωτικά έργα επίδειξης. Αυτό προφανώς το ζητάνε για να μπορούν να προσδιορίσουν τη ζήτηση, να ξέρουν δηλαδή από πού θα προκύψουν σταθερές ροές εισοδημάτων για τις επενδύσεις τους. Και το έχουμε ζήσει πρόσφατα με την αναδυόμενη τότε αγορά του LNG. Το παρήγορο εδώ είναι ότι θα έχουμε και το ETS και άλλα σχήματα φορολόγησης άνθρακα ανά το παγκόσμιο, που θα βοηθήσουν λίγο με τα νούμερα. Ας πάμε όμως τώρα στην Ελλάδα. Το επόμενο slide, παρακαλώ. Όταν είχαμε κληθεί την πρώτη φορά να συμμετέχουμε στο πρώτο session των κρατών μελών για τα IPCI υδρογόνου που διοργάνωσε το Hydrogen Europe, θυμάμαι πως το καταληκτικό σχόλιο στον αγαπητό Γιώργο ήταν ότι αυτή τη φορά πρέπει να φουλάρουμε τις μηχανές, να μην χάσουμε το τρένο του υδρογόνου. Οπότε ζήτησα να μας επιτρέψουν οι ακροατές να κάνουμε under promise και over deliver και όχι το αντίθετο. Λίγους μήνες αργότερα μπορώ να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής για τους εξής λόγους. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα,
Καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή με πολλούς ενδιαφερόμενους οργανισμούς. Μπορώ να σας πω ότι εισπράττοντας και δυσπιστία κάποιες φορές, λειτουργήσαμε ως επιταχυντές, χωρίς γραφειοκρατία, για εξασφάλιση της συμμετοχής τους στη διαδικασία. Έχουν τώρα κάνει απολογισμό πάνω από 20 προτινόμενα έργα. Κάποια πιο όρημα, κάποια λιγότερα όρημα, αλλά από όλες τις κατηγορίες, και στο R&D&I και στο First Industrial Deployment και στις υποδομές. Αυτό μας δημιουργεί ένα δυναμικό pipeline προτάσεων που μπορούν να οριμάσουν περαιτέρω και να προωθηθούν σε ένα από τα επόμενα waves. Το επόμενο slide, παρακαλώ. Αναφέρω συνοπτικά ότι η ελληνική πρόταση του πρώτου κύματος IPCI υδρογόνου, όπως έγινε η προκοινοποίηση στον Επίτροπο Μπρετό από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Κώστα Σκρέγα, και τον Υπουργό Ανάπτυξης, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, περιλαμβάνει έργα και στα δύο παράλληλα υποκύματα, όπως τα είχε σπάσει και η Επιτροπή. Δύο project λοιπόν είναι για το subwave της απανθρακοποίησης με χρήση υδρογόνου και τρία project για το subwave των βασικών τεχνολογιών για την ανάπτυξη της αλυσίδας. Πολύ γρήγορα αναφέρω κάποια βασικά στοιχεία για το κάθε έργο. Στο υποκύμα decarbonization λοιπόν έχουμε το Blue Met της Motoroil, που αφορά παραγωγή μπλε υδρογόνου πολύ χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και πράσινου υδρογόνου, το οποίο αποτελεί ένα κλάστερ σε συνεργασία με ΔΕΗ και ΔΕΣΠΑ, που καλύπτει το νότιο κυρίως τμήμα της χώρας, με στόχο τις μεταφορές, τη διανομή, χρήση σε βιομηχανία, λεωφορεία, φέρεις και πλοία. Μετά έχουμε το H2C του Titan, που αφορά την παραγωγή, αποθήκευση και χρήση πράσινου υδρογόνου για καύση στους κλιβάνους, με στόχο την απανθρακοποίηση των μονάδων τσιμεντοβιομηχανίας της Titan. Όπως είπαμε, η ανάπτυξη της ζήτησης είναι πολύ σημαντική για την εγχώρια οικονομία υδρογόνου, για να δραπετεύσουμε από το γνωστό δίλημα, αυτό που λέμε chicken and egg. Και από το κύμα των key components, ή γνωστό των τεχνολογιών, των βασικών τεχνολογιών, έχουμε το γνωστό σε όλους White Dragon, το οποίο αποτελεί μέρος της ομάδας των πολύ μεγάλων έργων με τα ονόματα των χρωματιστών ζώων. Είναι ένα σύμπλεγμα cluster έργων για παραγωγή πράσινου υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία, μέσω ηλεκτρόλυσης, και αφορά, ας το πω καλύτερα, το κίτρινο υδρογόνο, αφού είναι κυρίως από ηλιακή ενέργεια, και διανομή του μέσω του δικτύου του ΔΕΣΠΑ και του ΑΟΓΟΥ ΤΑΠ. Συμμετέχουν οι μεγαλύτεροι ενεργειακοί ομίλοι της χώρας και θα σας μιλήσει, φαντάζομαι, πιο εκτενώς και ο κύριος Πανούσος. Το δεύτερο έργο είναι το Green Hypo της Advent, που αφορά κατασκευή μονάδας παραγωγής καινοτόμων PEM ηλεκτρολιτών και fuel cells. Η παραγωγή θα πραγματοποιείται στη γραμμή, θα υπάρχει δηλαδή γραμμή παραγωγής της εταιρείας στη Δυτική Μακεδονία. Και τέλος, last but not least, έχουμε το H2 Cat Tanks της BNT Composites, που αφορά την κατασκευή καινοτόμων δεξαμενών υψηλής πίεσης από αναθρακονήματα. Και αφορά κυρίως τον χώρο των μεταφορών αλλά και την αποθήκευση, δηλαδή αγγίζει το midstream. Τέλος, μπορώ να μοιραστώ μαζί σας πως η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αυτή τη στιγμή προετοιμάζει feedback, ώστε να βοηθήσουμε και τα υπόλοιπα 15 plus έργα να οριμάσουν τόσο σε τεχνικό αλλά και οικονομικό επίπεδο, για να είναι και πιο συμβατά με τη φιλοσοφία των IPCI αλλά και των επόμενων θεματικών ενωτήτων του IPCI. Ο δεύτερος λόγος που είμαστε ικανοποιημένοι είναι γιατί αυτή η προσπάθεια αγκαλιάστηκε από την κυβέρνηση οριζόντια, με συμμετοχή διάφορων φορέων σε διαφορετικά σημεία της διαδικασίας. Αναφέρω ενδεικτικά, πέραν των γραμματείων ενέργειας και βιομηχανίας που ήταν οι συντονιστές, και τις γραμματείες ναυτιλίας, μεταφορών, έρευνας και καινοτομίας, το Enterprise Greece. Και θα μου πείτε γιατί αυτό είναι σημαντικό. Πρώτο, μέσω της προσέγγισης της πολιτικής συμμετρίας αυτής, καταφέραμε να ελκύσουμε το ενδιαφέρον από διαφορετικούς τομείς της αλυσίδας αξίας υδρογόνου, όπως από τις μεταφορές, την ναυτιλία, βιομηχανικές μονάδες και από startups. Και δεύτερον, διασφαλίσαμε επίσης ότι μέσω της πρόσκλησης ενδιαφέροντος τα project θα είναι ευθυγραμμισμένα με την υποδιαμόρφωση στρατηγική, την Εθνική Στρατηγική Υδρογόνου. Οπότε τέλος πάμε και στην Εθνική Επιτροπή Υδρογόνου. Επόμενο slide, παρακαλώ. Τον Ιανουάριο του 2021 η Επιτροπή Υδρογόνου σήκωσε μανίκια με στόχο να ετοιμάσει τη στρατηγική μας τον Νοέμβριο του 2021, η οποία στρατηγική θα βγει σε δημόσια διαβούλευση το Δεκέμβριο τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Αυτή η στρατηγική θα περιέχει ένα ανωδικό χάρτη
για την ανάδυση μιας εθνικής οικονομίας υδρογόνου που θα καλύπτει όλη την αλυσίδα αξίας του υδρογόνου. Και πιο συγκεκριμένα περιέχει πολλά διατομεακά θέματα τα οποία επηρεάζουν παράλληλα πολλούς τομείς. Πιο συγκεκριμένα, ο οδικός χάρτης θα αποτελεί από μίνι οδικούς χάρτες ανακατηγορία και θα περιέχουν πιο συγκεκριμένα. Πρώτον, τη διείσδυση διαφορετικών τεχνολογιών και συστημάτων υδρογόνου. Υιοθετούμε μια πιο technology agnostic approach, προσέγγιση, προσπαθώντας να δούμε τι ταιριάζει καλύτερα για την Ελλάδα. Πάντα σε συμφωνία με το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής. Εδώ προφανώς δεν μπορούν να αποφευθούν οι συζητήσεις για τα χρώματα, πράσινο, γαλάζιο, τυρκουάζ, κίτρινο κτλ. Δεύτερο, έχουμε τα σενάρια κλιματικής ουδετερότητας για το 2030 και το 2050. Τρίτον, πολύ σημαντικό είναι η σταδιακή ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς υδρογόνου, που θα ακουμπά, όπως είπαμε, το upstream, midstream και downstream και θα επεκτείνεται σε διαφορετικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Και πρέπει να δούμε εκεί ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία στους ελληνικούς οργανισμούς και πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα position την Ελλάδα σε αυτή την αναδυόμενη παγκόσμια οικονομία υδρογόνου. Τέταρτο, έχουμε την ανάπτυξη του αναγκαίου ρυθμιστικού πλαισίου. Και πέμπτον, πολύ σημαντικό, ένα οδικό χάρτη με εμβληματικά έργα που θα δώσουν το σήμα στους επενδυτές, αλλά θα επιτρέψουν και τη δημιουργία μιας προστιθέμενης αξίας και θέσεων εργασίας. Η ανάπτυξη αλλά και η ολοκλήρωση τέτοιων έργων στην ουσία σηματοδοτούν εμπράκτως την εκκίνηση της εθνικής μας οικονομίας υδρογόνου. Έχουμε συμπεριλάβει πολλά έργα τα οποία καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, βιομηχανία, δηληστήρια, άλλα hard-to-abate industries, τρένα υδρογόνου, αστικά, υπεραστικά λεωφορεία, καράβια, φέρεις μικρών αποστάσεων, ποντοπόρα καράβια που θα είναι αμμόνια ready, ένα νησί υδρογόνου και άλλα περιφερειακά έργα όπως και αυτό της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και η αναβάθμιση, για παράδειγμα, του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης σε hydrogen ready highway. Τέλος, έχουμε ένα πλαίσιο καινοτομίας που θα επιχειρήσει να συνδέσει την έρευνα και τα startups κατευθείαν με την αγορά, για να επιταχύνουμε τα startups και τα spin-offs υδρογόνου. Είναι μεγάλη χαρά μας να έχουμε ένα φωτεινό παράδειγμα μιας εταιρείας η οποία ξεκίνησε από ένα lab της, ένα εργαστήριο της Πάτρας και έχει καταφέρει να αντλήσει 150 εκατομμύρια από το Nasdaq, έχοντας προχωρήσει σε συνεργασίες με τον Αμερικανικό στρατό κτλ. Όλα αυτά λοιπόν θα καταλήγουν σε ένα οδικό χάρτη με ποσοτικούς στόχους και συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής. Στο διατάφτα, η Ελλάδα έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει ένας σημαντικός παίκτης στο υδρογόνο, στη Νότια Ευρώπη και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μπορεί να είμαστε μικρή χώρα σε μέγεθος, αλλά ας κοιτάξουμε την Πορτογαλία που έχει βάλει σε όλους τα γυαλιά. Είναι καθαρά στο χέρι μας. Εάν το υδρογόνο αποτελεί όντως τον ελβετικό σουγιά της ενεργειακής μετάβασης, καλό θα ήταν για εμάς να καταλάβουμε και τις δυνατότητες μας σαν πιθανή παραγωγή, σαν εξαγωγή, σαν πρωτοστάτες στο χώρο, είτε σαν ένα hydrogen startup nation, είτε με εφαρμογές συγκεκριμένες όπως στα νησιά, στις μεταφορές, στα λιμάνια, αλλά και στην ναυτιλία. Μιας και πέραν του υδρογόνου ως καύσιμο, κάποιος θα πρέπει να παραδεί το αέριο στα αναδυόμενα κέντρα ζήτησης ανά την Ιφίλιο. Ευχαριστώ πολύ.